Θέλουμε σήμερα, Ράνια μου, να μάθουμε πώς θα λέμε όχι στη ζωή μας. Πολύ δύσκολο θέμα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος πίσω από το όχι. Ο φόβος το ότι αν σου αρνηθώ κάτι, αν γίνω δυσάρεστος, λιγότερο βολικός ή καθόλου βολικός, δεν θα είμαι αποδεκτός, αποδεκτή. Και ο βαθύτερος πυρηνικός μας φόβος που αφορά όλους μας είναι ότι δεν θα αγαπηθώ. Οπότε μπαίνουμε σε έναν αγώνα να ικανοποιούμε τους πάντες, λέγοντας μόνο ναι, και τελικά σε ποιον λέμε όχι όταν λέμε στους άλλους ναι? Στον εαυτό μας. Κάθε φορά που λέω ναι, τι συναίσθημα βιώνω, υπό ποιο πρίσμα το λέω και πόσο αληθινό τελικά είναι αυτό και συμβατό με την επιθυμία μου. Μου ζητάς κάτι, είσαι φίλη μου και μου ζητάς κάτι. Μπορείς να με βοηθήσεις αυτό ή το πιο απλό? Θες να βγούμε αύριο βράδυ? Αχ, θέλω να σου μιλήσω. Έχω πάρα πολύ ανάγκη, έχω πήξει, δεν μπορώ, όλη την ώρα είμαι με το μωρό. Θέλω να βγούμε, πάμε να βγούμε αύριο. Και εγώ εκείνη τη στιγμή έχω μια τεράστια δυσκολία για το αύριο. Γιατί, για πρακτικούς λόγους, για συναισθηματικούς λόγους, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν μου βγαίνει, γιατί φοβάμαι τον κορονοϊό, γιατί. Έλα όμως που σκέφτομαι ότι αν σου πω όχι θα σε απογοητεύσω, αν σου πω όχι εσύ μπορεί να σκεφτείς, αυτή δεν είναι καλή φίλη. Οπότε στο φόβο όλων αυτών, που όμως δεν είναι συνειδητός εκείνη τη στιγμή, σου λένε βέβαια, εννοείται, παραβιάζοντας το χρόνο μου, την ετοιμότητά μου, τη συνθήκη μου, τη διάθεσή μου, για να σου το πω απλά. Σκεφτείτε λοιπόν αν το όχι εκεί είναι δύσκολο, στη φίλη και στο φίλο, πόσο δύσκολο είναι το όχι στο σύντροφο. Γιατί εκεί το όχι μπορεί να σημαίνει παράπονα που να δημιουργούνται, μπορεί να σημαίνει από κάτω να υπάρχει μια απειλή ότι μου λες όχι, άρα δεν είσαι καλός σύντροφος, άρα το ναι το δικό σου μπορεί να το βρω αλλού, αν αυτό το ναι αγγίζει και άλλα κομμάτια, ο ερωτικής φύσεως. Στα παιδιά, τεράστιο, κύματα, θεόρατα ενοχών στο κάθε όχι που θα πω στο παιδί μου. Απενοχοποιούμε λοιπόν το όχι, αλλά τι γίνεται στις περιπτώσεις που το παρακάνουμε ίσως, δηλαδή πώς θα βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα ναι που θα πούμε και στα όχι, κρατώντας το κέντρο μας σε μια αρμονία. Με παρατηρώ. Δεν χρειάζεται αυτόματα να λέω κάτι. Όταν λοιπόν έχω εντοπίσει ότι δυσκολεύομαι στο ναι ή στο όχι και δεν είμαι σίγουρος, μπορώ για ένα διάστημα της ζωής μου να υιοθετήσω το να παίρνω χρόνο. Δηλαδή, μου προτείνεις εσύ, πάμε Ράνια αύριο να βγούμε γιατί εγώ το χρειάζομαι πολύ και... Και εγώ εκείνη τη στιγμή από τη μια διαπραγματεύομαι να αντέξω το όχι και από την άλλη δεν είμαι και σίγουρη πως θέλω, με εξυπηρετεί και εμένα. Παίρνω χρόνο. Θα ήθελα να πάρω λίγο χρόνο και να σου απαντήσω σε λίγο. Θα σε πάρω να σου απαντήσω σε μία ώρα. Θα σου πω αύριο γι' αυτό. Ή αν αυτό είναι επαγγελματικής φύσεως, θέλω να πω στο πλαίσιο της δουλειάς και εκεί πρέπει να σκεφτώ και άλλες ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν, αλλά πάντα υπό το πρίσμα του ότι δεν μπορώ να παραβιάσω, γιατί σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλα γραφεία, πάντα υπάρχει κάποιος που φεύγει τελευταίος, πάντα υπάρχει πάντα κάποιος που λέει ναι σε όλα και παραβιάζεται και νιώθει ότι είναι ο τελευταίος τελικά που θα πάρει την προαγωγή. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλές ισορροπίες να κρατήσουμε, έχουμε μια πολιτική για τον εαυτό μας, αλλά εκεί μπορώ να έρθω στη διαπραγμάτευση. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά θα ήθελα και τη βοήθεια ενός συναδέλφου. Ναι, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά είναι ασφιχτικό το χρονοδιάγραμμα. Όχι, αυτό ξεπερνάει αυτό που θα μπορούσα να κάνω. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει ένας τρόπος που να ταιριάζει στο πλαίσιο, γιατί άλλο το προσωπικό, άλλο το φιλικό, άλλο το επαγγελματικό, άλλο το κοινωνικό. Και όμως σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζω τη δική μου επιθυμία, το δικό μου όριο ή τη δική μου ανάγκη. Άρα παρατηρώντας τα ναι μας και τα όχι, θα φτάσουμε σε μία καθημερινότητα πιο κοντά στο να εκφράζουμε την ανάγκη μας, την επιθυμία μας, τη συνθήκη μας, την κατάστασή μας, το κέφι μας, τη διάθεσή μας. Και υποθέτω, για να το κλείσουμε το θέμα έτσι αισιόδοξα, ότι όταν τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή την αρμονική συνύπαρξη με τον ίδιο μας τον εαυτό, το αποτέλεσμα θα είναι να αισθανόμαστε καλά. Να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα κυλάνε με μια ομαλότητα και δεν πιάνουμε συνέχεια τον εαυτό μας να είναι σφιγμένος. Και με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή για την οποία συζητάμε δεν είναι απλή. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι μικρό που δεν θα το καταλάβουμε. Θα αλλάξει κάτι δομικά σημαντικό. Και όχι απλά θα το καταλάβουμε. Θα αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας, η διάθεσή μας. Άρα, η ψυχική μας υγεία και η σωματική μας υγεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.